Μας δώσατε Universal και προσωπικά ο Νότης Φακιανάκης ένα τραγούδι σε πρώτη μετάδοση. Το «Μη με ρωτάτε». Αυτό που συνέβη ήταν κάτι από αυτό που μας κάνουν και εμάς να χαμογελάμε πραγματικά. Συντονιστήκατε, συσπηρωθήκατε. Το fan club δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω ότι καλύτερα δεν θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει. Και το κάναμε μου, επιτυχία. Το δικό μου, η φίλη μου αυτή, δεν ονομάζεται fan club. Το φι είναι από το φίλι. Mm-hmm. Δεν είναι φανατική. Μάλλον γι' αυτό λοιπόν λειτουργούν έτσι. Μάλλον γι' αυτό ήταν τόσο ειλικρινή η στάση τους και πάρα πολύ ωραία. Για το φανατικό όπως ξεκινάει και δυναμώνει από τη μια στιγμή στην άλλη, έτσι και εξαφανίζεται. Mm-hmm. Ενώ η φιλία είναι το σταθερή φανατικό, και μένει. Εγώ μαζεύω τραγούδια από διαφόρους ανθρώπους, γνωστούς και άγνωστους, δεν με αφορά δηλαδή η επωνυμία. Mm-hmm. Η πρόκληση βγαίνει από το τραγούδι που ακούω, χωρίς να εξετάζω ποιος το έχει γράψει. Αν είναι ωραίο το τραγούδι και μου αρέσει, προκρίνεται. Mm-hmm. Μπαίνει λοιπόν μέσα σε ένα καζάνι, όπως όλα, πάρα πολλά όμως, μα πάρα πολλά τραγούδια, που είναι επώδυνο και επίπονο και κοπιαστικό για να το φέρεις εις πέρας αυτό το έργο, όπου μέσα από πάρα πολλά εκατοντάδες δηλαδή τραγούδια, επιλέγω αυτά που κατά τη δική μου αισθητική είναι τα ωραιότερα. Δίσκος λοιπόν, αυτός ο καινούριος δίσκος που κυκλοφορεί από τη Universal τη Δευτέρα που μας έρχεται. Έχουμε διαλέξει 16 και είναι αυτοτελείς ιστορίες. 16 αυτοτελείς ιστορίες, διότι το κάθε τραγούδι είναι μια ξεχωριστή ιστορία γραμμένη από έναν οποιονδήποτε άνθρωπο, τέλος πάντων, σε ξεχωριστή στιγμή. Γι' αυτό και 16 αυτοτελείς ιστορίες. Θέλω να πω όμως το εξής. Μέσα αυτόν εδώ τον χώρο, το 1990 προς 1991, ήταν η πρώτη μου επαφή με το θέμα δισκογραφία, μουσική, του παρασκηνίου για το προσκήνιο, θα έλεγα ότι είναι όταν εμφανίζεσαι πλέον μπροστά στον κόσμο. Το οποίο το υπήρχε και από πριν, και πριν από τώρα. Δηλαδή οι εμφανίσεις είχαν ξεκινήσει, ναι, αλλά δισκογραφικά ξεκίνησε η ιστορία. Το 90 προς 91 μέσα στον εδώ τον χώρο, όπου επί 8 μήνες ίσως και λίγο παραπάνω προσπαθούσαμε να φτιάξουμε τον δίσκο με καθυστερήσεις αρκετές, κάτω από αντίξωες συνθήκες για μένα, διότι δεν εργαζόμουν και επεβάλλεται να βρίσκομαι στην Αθήνα, δεν μπορούσα να εργαστώ και η πείνα ήταν αυτή που περνάει ο περισσότερος κόσμος σήμερα. Εγώ την έχω περάσει. Ήταν μεγάλος, ήταν μεστό. Ήταν η ουσία, μπράβο, το μεστό του πράγματος. Το πράγμα ήταν κατασταλαγμένο, δεν ήταν, μπήκα κάτω από τα φώτα που με βάλανε κάποιοι άλλοι, δεν τα άναψα εγώ, κάποιοι άλλοι τα άναψαν και κάποια στιγμή από τα πολλά φώτα θαμπόθηκα, ζαλίστηκα, έχασα τον προσανατολισμό μου. Και άγομαι και φέρομαι όπου με πηγαίνουν τα μέσα μαζικού εκδηλιασμού ή εξευτελισμού, οι διάφοροι παράγοντες, οι διάφοροι μάνατζαρ, τα είχαμε και αυτά. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κόλακες και έρχονται τριγύρω και σε παίρνουν, ας πούμε, και σου επιπλούν τη σκέψη, το μυαλό και την ψυχή πολλές φορές και σε αποπροσανατολίζουν. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η αιτία. Το ότι ξεκίνησα κατασταλαγμένος, ήξερα τι ήθελα και γιατί. Δεν ξέρω με τα social media πώς τα πας. Με τα social media, με Facebook, με Twitter, ασχολείσαι. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας δηλαδή. Και τα νεότερα. Αυτά που δίνετε όλα σας τα στοιχεία και σας καταγράφουν και ξέρουν ακριβώς ποιοι είστε και τι κάνετε. Αμέ. Κορόιτα πιάνεστε. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτά τα μέσα, τα social media, το τραγούδι «Μη με ρωτάτε» και συγκεκριμένα μέσα από το YouTube έκανε τέτοια views. Δηλαδή μπήκε ο κόσμος και το είδε και το άκουσε και το ευχαριστήθηκε τόσο πολύ. Ξέρεις πόσο ψεύτικο μπορεί να είναι αυτό? Εγώ πιστεύω ότι είναι αληθινό στη δική σου περίπτωση. Πόσο ψεύτικο μπορεί να είναι αυτό που μπορώ αύριο να έχω 5 εκατομμύρια χτυπήματα και να τα έχω χτυπήσει εγώ, όπως κάνω τώρα. Ας τα αφήσουμε, δεν αξίζει τον κόπο. Πραγματικά. Εγώ θα πω μόνο μία τάκα. Στη δική σου περίπτωση, όχι, δεν είναι ψεύτικο. Ανεξάρτητα αν σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι ψεύτικο, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι το ψεύδος του πράγματος και η επικινδυνότητά του, διότι μπορούν να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Αυτό είπα πριν, τα μέσα μαζικού εκδηλιασμού και εξευτελισμού. Μπορούν να δημιουργηθούν πάρα πολλές λανθασμένες εντυπώσεις, να δώσουμε μέγεθος σε κάτι που δεν αξίζει και να χαθεί κάτι το οποίο κάτι έχει να πει. Προσέχετε πάρα πολύ. Αυτό που γίνεται μέσα από αυτές τις διαδικασίες πραγματικά είναι η καταγραφή των δεδομένων σας. Σας καταγράφουν ούτως ώστε να ξέρουν πού άγεστε και φέρεστε εύκολα για να σας πάνε προς τα εκεί. Ξέρουν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σαν εμάς, κάποιοι οι οποίοι έχουν ερπετοειδή έτσι διάθεση και θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα στους πολλούς, γιατί η κακία είναι εμβολιασμένη μέσα στη ψυχή τους. Για διαφόρους λόγους ο καθένας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτά που έχεις πει, ότι δεν θέλω να μιλάω μόνο για τα τραγούδια,
Περνάω μηνύματα με άνθρωπο που έχω σκέψει. Δεν μιλάω μόνο. Τα τραγούδια μιλάνε από μόνα. Μιλάνε από μόνα τους. Αυτό νομίζω ότι στον κόσμο αρέσει ιδιαίτερα. Άλλωστε τα τραγούδια που επιλέγεις και που μπαίνουν στους δίσκους, όπως και σε αυτόν τον δίσκο, έχουν μηνύματα. Δεν είναι εύπεπτα. Υπάρχουν ερωτικά τραγούδια, υπάρχουν τραγούδια ερωτικού περιεχομένου που είναι και χορευτικά, ρυθμικά, ας πούμε, και μπορεί κάποιος να χορέψει. Αλλά πάντοτε από αρχής διγενωμένης, δηλαδή τον πρώτο μου τον δίσκο, η διάθεση αυτή υπήρχε και πάντοτε υπάρχουν τραγούδια κοινωνικού περιεχομένου, διότι εμένα αυτό είναι που με αντιπροσωπεύει περισσότερο απ' όλα. Μου αρέσει η διασκέδαση, μου αρέσει ο χορός, μου αρέσει η ερωτική έτσι, διάθεση που δημιουργείται μέσα από το τραγούδι, τη μουσική. Αλλά αυτό που περισσότερο με διεγείρει, αυτό που αγαπώ, αυτό που ονειρευόμουν πριν γίνω τραγουδιστής, που θεωρούσα ότι ποτέ δεν θα μπορέσω να καταφέρω να γίνω τραγουδιστής, ήταν αυτό. Γιατί το θεωρείς? Γιατί εκεί που ζούσα δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές. Και εγώ ήμουν ένα παιδί το οποίο από 15 ετών έπαιζα μουσική ως της Ψώκη, τους χειμώνες εργαζόμουν ως ηλεκτρολόγος, ξέρω εγώ, έκανα διάφορες εργασίες. Στην Κόλ, λέμε τώρα. Στην Κόλ. Mm-hmm. Στην Κόλ, λοιπόν, όταν αυτό που έκανα εγώ κάνεις, δεν μπορεί να φανταστείς, χωρίς να έχεις προσπαθήσει και χωρίς φυσικά να έχεις μπει μέσα σε κάποιες διαδικασίες γύρω από την μουσική, ώστε να είσαι σε συγκροτηματάκια, να βγαίνει, να εμφανίζει κτλ. Ώστε να το αρχίσει να το σκέπτεσαι. Εγώ λοιπόν ποτέ δεν έκανα κάτι τέτοιο. Το έκανα απότομα, από τη μια στιγμή στην άλλη. Η πρώτη φορά που άκουσες τραγούδι δικό σου, μπορείς να το ανακαλέσεις αυτό στη μνήμη σου, πότε ήταν? Πρώτη φορά ήταν το πρώτη φορά. Το πρώτη φορά, ναι, ήταν το ξεκίνημα. Γι' αυτό και το ονόμασα πρώτη φορά. Αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο είχε γραφτεί από τον φίλο μου τον Νίκο τον Φραγκούλη, ο οποίος έφυγε πάρα πολύ σύντομα από αυτήν εδώ την γη. Και ήταν ένα τραγούδι με τελείως διαφορετικό στίχο. Είχε άλλον στίχο. Άλλο πράγμα. Και του ζήτησα, επειδή θα ήταν ο πρώτος μου δίσκος, να γράψει ένα τραγούδι το οποίο θα αναφέρεται σε αυτό στην πρώτη φορά, τέλος πάντων, και το έδωσε αρκετά όμορφα. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι. Και ο Γιώργος ο Ιωάννης στην μουσική. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι λοιπόν που άκουσα στο ραδιόφωνο και αυτό που αισθάνθηκα αυτή την πρώτη φορά ήταν ντροπή. Ντροπόμουν. Ποιος είναι αυτός, ποιος ακούει, πώς είναι το άκουσμα και τέτοια. Αισθανόμουν να μην έκανα, ναι, είχα συστολή, ντρεπόμουν, θεωρούσα ότι δεν είναι τόσο αξιόλογος ώστε να ακούγεται δημόσια. Όταν ήρθε όμως και το δεύτερο και άρχισαν να το ακούν και περισσότεροι. Σιγά σιγά αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι αυτό που κάνεις έχει κάποια αξία. Και ο κόσμος το αγκαλιάζει και αυτή είναι η επιβράβευση. Από την πρώτη φορά μέχρι τώρα, τι έχει μείνει ίδια και τι έχει αλλάξει? Όλα έχουν μείνει ίδια. Και κατά καιρούς όλα αλλάζουν. Η ζωή έτσι είναι. Δηλαδή τη μία είναι προς τα αριστερά, την άλλη προς τα δεξιά. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Και αναφέρομαι γενικότερα στη ζωή, όχι στην δική μου προσωπική ζωή. Στην δική μου την ζωή αυτό που έχει αλλάξει είναι το μέγεθος, φυσικά. Οι άνθρωποι οι οποίοι σε περιβάλλουν έχουν πληθύνει. Άλλοτε αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια. Άλλοτε αντιλαμβάνεσαι ότι αρκετοί πλησιάζουν για διαφόρους άλλους λόγους. Και όταν το αντιλαμβάνεσαι το δεύτερο, τι κάνεις? Ξεσκαρτάρισμα. Πόσο συχνά γίνονται τα ξεσκαρταρίσματα στη ζωή μας? Στην δική μου την περίπτωση δεν χρειάστηκε να το κάνω πάρα πολλές φορές, διότι δεν αφήνω και τα περιθώρια σε ανθρώπους όπου αισθηκτοδός αντιλαμβάνομαι ότι δεν ταιριάζουν, δεν αφήνουν τα περιθώρια να με πλησιάσουν και πάρα πολύ. Κρατά δηλαδή μία απόσταση. Έτσι ήμουν από μικρό παιδί, δεν έγινε εκ των υστέρων. Αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτομαι και λειτουργώ. Όταν κάτι δεν μου ταιριάζει, ενστικτοδός το αντιλαμβάνομαι και το αποτρέπω, δηλαδή το κρατάω σε απόσταση. Γυρνώντας το τραγούδι, ο πιο αυστηρός κριτής, εκτός από σένα τον ίδιο και φαντάζομαι τους άμεσους συνεργάτες σου, ποιος είναι, όταν ακούει ένα καινούριο τραγούδι, δεν ξέρω, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ποιος είναι? Εγώ κρίνω. Επιβάλλεται εγώ να κρίνω, γιατί αν αφήσει να κρίνουν οι άλλοι, πάλι θα δημιουργηθεί αυτό που έλεγα πριν ο προσανατολισμός. Λάθος μονοπάτια. Πρέπει να έχεις εσύ την απόλυτη αυστηρότητα που χρειάζεται, ούτως ώστε να μην γίνεις νούμερο. Γιατί αγαπώ τους ανθρώπους που είναι ιδιαίτεροι. Το πανομοιότυπο μου κάνει επικίνδυνο και πάρα πολύ κουραστικό. Η Universal η ίδια μου λέει, αυτό το βλέπεις? Βλέπετε το εξώφυλλο του καινούριου δίσκου? Αυτό λοιπόν που βλέπετε, 16 αυτοτελείς ιστορίες από τη Universal, από τη Δευτέρα δικό μας, το έχει σκιτσάρει ένας υπέροχος δημιουργός, Νότης Φακιανάκης λέγεται, και το έχει κάνει μόνος του. Σας αρέσει? Τι άλλο θα πάρω να κάνω, καλά που θα γίνει.
Μαρία, συγκλώνησα. Κωνσταντίνος Ρίγος, λοιπόν, ταινία μικρού μήκους, Νότης Φακιανάκης, τέσσερα τραγούδια. Ετοιμαστείτε, γιατί τα καλύτερα από ό,τι καταλάβατε έρχονται. Δηλαδή θα κάνω κάτι που αυτό κοπτοραπτού να το στήσω έτσι, ώστε να αρέσει. Αυτό δεν είναι έμπνευση. Ναι, αλλά αυτό προχωράει. Πάρα πολύ. Γίνεται. Το προχωράτε εσείς στα ραδιοφόρα και στις τηλεοράσεις. Πάρα πολύ όμως. Ναι, αλλά όταν ανάμεσα σε αυτά που προχωράνε έτσι, εγώ δεν θα διαφωνήσω. Πολύ υπάρχουν όμως και διαμαντάκια, υπάρχουν αυτά που έχουν αγάπη, δεν ξεχωρίζουν. Μα έλα τώρα που εδώ υπάρχει ένα κοίτασμα και υπάρχουν 10 κιλά διαμάντια, για παράδειγμα, και οι περισσότεροι πηγαίνουν στο κάρβουνο που είναι παραδίπλα, γιατί το κάρβουνο τα έχει σκεπάσει όλα. Ναι, αλλά εσύ το διαμάντι το είδες ότι γυάλιζε και το διάλεξες. Και τι θα κάνουμε τώρα. Αφού έχουμε 4 διαμάντια, πιάσουμε το ένα και τώρα τα πετάξουμε. Γιατί τα πετάτε τα διαμάντια. Μιλάω στα μέσα, έτσι. Αυτό που γίνεται στο ραδιόφωνο, για παράδειγμα, είναι τραγικό. Είναι τραγικό, το ξέρεις ότι στο ραδιόφωνο. Σας τα λέω για να το ξέρετε κι εσείς, παιδιά. Ότι στο ραδιόφωνο είναι στημένο το παιχνίδι. Ότι πληρώνουν για να παίζουν τα τραγούδια. Το γνωρίζετε αυτό, έτσι. Εντάξει, ας μην προχωρήσουμε όμως. Προχωρήσουμε. Τις γενικεύσεις. Ας πούμε ότι υπάρχουν τις γενικεύσεις γενικά στη ζωή μας, τις αποφεύγουμε. Και άμα κάτι είναι γενικό. Δεν είναι γενικό. Δηλαδή, πώς να το πω, η ανοησία που έχει επικρατήσει στην ζωή μας, στην κοινωνία μας, που επιβάλλεται από τους κρατούντες που είναι υπάλληλοι μας. Δεν είναι γενικό το κακό. Οι κρατούντες υπάλληλοι μας, αυτοί που μας έχουν βάλει θηλιά να πούμε στο λαιμό, δεν είναι ανόητοι που λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, ή να το φέρω ανάποδα. Μήπως εμείς οι πολλοί είμαστε ανόητοι που επιτρέπουμε στους λίγους, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, να μας καταστρέφουν τη ζωή. Δεν έχεις καθόλου αυτά τα σταριλίκια που μπορεί να έχουν καλλιτέχνες, που κρατάνε έτσι μια... Οι καλλιτέχνες έχουν αυτά. Αυτά είναι τα σταριλίκια. Οι μαλάκες έχουν μύτες, έχουν φρύδια τέτοια. Είναι αυτοί οι οποίοι μόλις ανάψουν τα φώτα αισθάνονται ότι είναι οι ίδιοι. Οι ήλιοι. Μα ο ήλιος δεν είναι ετερόφωτος, είναι αυτόφωτος. Όταν είσαι αστέρι που έχει δημιουργηθεί με τα φώτα των άλλων, εάν δεν προσέχεις να τους κρατάς δηλαδή την λειτουργία σωστά, κάποια στιγμή θα σου τα σβήσουν τα φώτα. Και όταν σβήσουν τα φώτα, θα πάψεις να λάμπεις. Το σημαντικό είναι. Τρελαίνεσαι. Βέβαια τρελαίνεσαι. Το σημαντικό είναι να λάμπεις από μόνος σου. Να είσαι δηλαδή εσύ. Να σε αγαπούν οι άνθρωποι, ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου, για αυτό που εσύ είσαι. Όχι για αυτό που δείχνεις ότι είσαι, αλλά στην πραγματικότητα στο βάθος δεν είσαι, που μοιραία κάποια στιγμή θα χαθεί. Δεν επιτρέπει σε κανένα, δεν σηκώνει μοίρα στο σπαθί σου. Δεν επιτρέπει σε κανένα να σου βεβαιώνει, να σου σπηλώνει το παρελθόν σου, που πρέπει να είναι η αγάπη σου. Γιατί από το παρελθόν προερχόμεθα όλοι. Χωρίς το παρελθόν, το μέλλον είναι ανύπαρκτο, για βέβαιο. Ανύπαρκτο. Αν δεν γυρίσουμε λοιπόν πίσω να κοιτάξουμε αυτό που συμβαίνει, τι είχε συμβεί και τι έχει η εξέλιξη μέχρι σήμερα, δεν θα μπορέσουμε να προσδιοριστούμε τους ώστε να θυμώσουμε και να φέρουμε τα πράγματα τα πάνω κάτω, να αλλάξουμε δηλαδή την τρέχουσα κατάσταση η οποία επιβάλλεται να αλλάξει, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει αύριο. Όταν όμως αντιμετωπίζεις έναν πρωθυπουργό, σαν πρωθυπουργό και αυτός είναι μαλάκας, γάματα, οι καλλιτέχνες, όχι οι τραγουδιστές, όχι οι θεατρίνοι, οι καλλιτέχνες είχαν στα χέρια τους την εξουσία, βάση αισθητικής θα ήταν καλύτερη η ζωή μας. Υπήρχε περισσότερο κάλλος. Όπως έτσι ακριβώς. Όπως επίσης και οι άνθρωποι του πνεύματος γενικότερα. Εάν αυτοί ηγούντο των πραγμάτων, δηλαδή αν ο Θεοδωράκης, δανείζομαι τώρα, αυτός ο μέγιστος Έλληνας, ήταν πρωθυπουργός της πατρίδος μας την δεκαετία του 80, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν μια χώρα όπου οι άνθρωποι θα είχαν όλα τα πολεμοφόδια για να διανύσουν έναν βίο ανθόσπαρτο.